Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση έχουμε υποδεχτεί σήμερα στα γραφεία του ΟΑΝ τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική επιτροπή η οποία αναλαμβάνει τώρα τα καθήκοντά της μετά από την σχετική νομοθεσία. Θέλουμε να συγχαρούμε τον Πρόεδρο και τους συναδέλφους του στην Επιτροπή για αυτή την ανάληψη των καθηκόντων. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον Πρόεδρο και τους συναδέλφους του στην Επιτροπή ότι σαν οργανισμός θα είμαστε συμπαραστάτες σε αυτή την σημαντική ευθύνη που αναλαμβάνουν. Θέλουμε ο αθλητισμός να είναι καθαρός. Θέλουμε και έχουμε έντονη επιθυμία τα οποιαδήποτε κρούσματα που θα αναλάβει να μελετήσει η Επιτροπή να σταματήσουν να ταλαιπωρούν τον κυπριακό αθλητισμό σε όλες τις φάσεις και είμαστε βέβαιοι ότι η Επιτροπή θα ανταποκριθεί πλήρως στο πολύ βαρύ και σημαντικό έργο που αναλαμβάνει. Και εγώ με τη σειρά μου καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Πρόεδρο για το διορισμό του στη θέση του Πρόεδρου του ΟΑΝ, να ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκριση να είχαμε τη σημερινή συνάντηση, γιατί η βοήθεια του ΟΑΝ είναι κάτι περισσότερο από επάναγκες για να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε το έργο μας, έχοντας υπόψη ότι είμαστε μια επιτροπή που μόλις τώρα συστάθηκε με ένα νόμο που μόλις τώρα έχει περάσει, που ακόμα δεν έχουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα και τα εργαλεία στα χέρια μας για να εργαστούμε. Γι' αυτόν τον λόγο, σαν επιτροπή, εκείνο το οποίο ζητούμε είναι λίγη εμπίστοση χρόνου να πάρουμε στα χέρια μας τα αναγκαία στοιχεία και κυρίως τους κανονισμούς λειτουργίας μας, τη διοικητική μας οργάνωση, για να ασχοληθούμε ακριβώς με αυτό το οποίο λέει ο νόμος με τον οποίο έχουμε συσταθεί. Η δεοντολογία του αθλητισμού και η προστασία του αθλητισμού. Και δυστυχώς, να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα μας, σήμερα στην Κύπρο δεν μπορεί να λέμε και να ισχυριζόμαστε ότι όλα είναι ρόδινα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και γι' αυτόν τον λόγο ο καθένας μας από το πόστο στο οποίο υπηρετεί θα πρέπει να προσπαθήσει να φέρουμε όλοι μαζί τον αθλητισμό εκεί που ήταν παλιά, διότι πράγματι ήταν πολύ ψηλά και κυρίως ήταν ψηλά όταν ήταν μακριά από οικονομικά συμφέροντα, μακριά από εκατομμύρια και όλοι αθλούνταν με το βάρος και τον ιδρώταν της φανέλλας που έφερα. Δεν λέμε ότι σαν Επιτροπή θα κάνουμε θαύματα, αλλά θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για το καλό του αθλητισμού, για την εξυγίαση του αθλητισμού εκεί και που απαιτείται και όταν απαιτείται.